Ποιος πασίγνωστος δημοσιογράφος επιτέθηκε στον κύριο Παπαδόπουλο, στον κύριο Σπύρο Παπαδόπουλο, στα δικαστήρια, υπήρχε φραστικό επίπεδο, τον αποκάλεσε, μισό λεπτά και να το πούμε, να το βρω λίγο εδώ πέρα, γιατί πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τον αποκάλεσε και του είπε «Ου να μου χαθείς ξεφτύλα αριστερέ», του πέταξε και χαρτιά στο πρόσωπο του Σπύρου Παπαδόπουλου. Θα μάθουμε σε λίγο ποιος, πολύ γνωστός δημοσιογράφος, που τον ξέρει όλη η Ελλάδα, έτσι έκανε αυτή την επίθεση στον γνωστό παρουσιαστή και ηθοποιό Σπύρο Παπαδόπουλο. Σε λίγο έχουμε. Υπάρχει θέματα αρκετά. Ναι. Πάμε λοιπόν να μάθουμε ποιος πασίγνωστος δημοσιογράφος επιτέθηκε στα δικαστήρια στο Σπύρο Παπαδόπουλο. Ενδιαφέρον πολύ μεγάλο. Πολύ και πολύ περίεργο κιόλας. Για πες μας λίγο. Με αυτό το θέμα. Τι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, όντως πολύ γνωστός δημοσιογράφος. Θα πούμε σε λίγο το όνομά του. Και παρουσιαστής. Σε λίγο το όνομά του. Πολύ γνωστός. Θα πούμε και ένα ακόμη στοιχείο. Όχι. Α, εντάξει. Συνέχισε. Θέλω όμως πολύ λίγο. Ναι. Όπως αναφέρεται στο site του, να το πούμε αυτό. Είναι σημαντικό να το πούμε. Ο ίδιος το αποκαλεί. Ο ίδιος, δεν το γράφει ο ίδιος, συνεργάτης του. Στο δικό του μέσο ενημέρωσης. Ότι βρέθηκε στα δικαστήρια το χθες το πρωί της Δευτέρας, για μια υπόθεση τέλος πάντων άσχετη με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Εκεί πέρα συνάντησε τυχαία τον Σπύρο Παπαδόπουλο και την στιγμή που τον είδε τον παρουσιαστή του Sky, του επιτέθηκε πετώντας του χαρτιά. Ο ίδιος τα λέει. Ναι, ναι. Στέφανος Χίος το όνομα. Στέφανος Χίος. Πάμε λοιπόν, Στέφανος Χίος με Παπαδόπουλο. Πετώντας του λέει τα χαρτιά που είχε ο Στέφανος Χίος στα χέρια του, ναι. Πήγε να κινηθεί προς την, επιθετικά προς την πλευρά του Σπύρου Παπαδόπουλου. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος πήγε να αντιδράσει, πήγε να κινηθεί προς τον Στέφανο Χίο, αλλά όπως αναφέρει ο Στέφανος Χίος, τον κράτησε ο δικηγόρος του Σπύρου Παπαδόπουλου και ένας φίλος του. Ού να μου χαθείς ξεφτύλα αριστερέ, φαίνεται να λέει ο Στέφανος Χίος σύμφωνα με τα όσα γράφει ο ίδιος στο site του μακελιό.gr και του πέταξε και ένα μπάκο από χαρτιά. Ναι, τα έγγραφα που είχε. Ναι. Και επίσης αξίζει να πούμε ότι ναι. Δύο άνδρες, ίσως να μην το θυμάται πολύ ο κόσμος, είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στο Μέγκα. Σε μια παραγωγή, ναι. Ίσως off camera ήταν ο Στέφανος Χίος. Τι δουλειά έκαναν εκεί? Ήταν την περίοδο 1998-2000. Ήταν αρκετά χρόνια πριν. Εντάξει, είναι ένα πολύ περίεργο περιστατικό. Θεωρώ ότι ο Στέφανος Χίος δεν έχει λόγο να πει ψέματα στο ίδιο του το site για το περιστατικό που έγινε. Από την άλλη όμως να βγάζει ένα συμβάν το οποίο δημιούργησε ο ίδιος και φαίνεται να είναι ο θήτης, είναι και λίγο περίεργο. Άρα ενδεχομένως έκανε κάποια προηγούμενα. Ναι, είτε θέλει να πουλήσει με κάθε τρόπο, λέω εγώ. Ήταν φοβερά. Είναι φοβερό αυτό το οποίο έχει συμβεί. Ού να μου χαθείς ξεφτύρα αριστερέ και του πέταξε λέει και τα χαρτιά και ευτυχώς λέει το συγκράτησε τον Παπαδόπουλο δικηγόρος του. Γιατί ο Παπαδόπουλος πήγε να επιτεθεί στο Στέφανο Χίο και τον συγκράτησε λέει και μαζί και ένας φίλος. Ένας φίλος του, ναι. Πάντως ο Σπύρος Παπαδόπουλος μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει κάποιο δικαίωμα από όσο ξέρουμε, από όσο γνωρίζουμε. Καλά, δεν αντέδρασε, δεν έκανε καμιά δήλωση. Δεν ακούτε τι λέμε, κύριε Πελεκάνου, σε άλλη εκπομπή είσαστε. Στη Μενεγάκη είσαστε. Τι μου λέτε τώρα, με τρελάνε. Τι λέμε τώρα, εκείνη τόση ώρα, τι λέμε. Συγγνώμη, τι λέμε τόση ώρα. Ναι, λέω εκείνη τι λέμε ώρα. Τόση ώρα. Δεν τον έβρισε αυτό εδώ. Τι λέμε τόση ώρα. Ότι πήγε να του επιτεθεί. Ναι, είπαμε. Και πήγε και το συγκράτησε ο δικηγόρος. Τι άλλο θέλετε να γίνει. Απεσοποιήθηκε το επεισόδιο. Ο Χίος πήγε να επιτεθεί. Απεσοποιήθηκε το επεισόδιο. Όχι, Παπαδόπουλο. Θα ξαναπούμε. Θέλει να κάνουμε ένα replay για να στείλουμε την κασέτα της εκπομπής. Να τα δείτε. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά και πάλι μας προκαλεί ενδιαφέρον και είναι το περίεργο πως ο Στέφανος Χίος γράφει για κάτι που φταίει ο ίδιος να επιτίθεται στον Σπύρο Παπαδόπουλο μέσα στο ίδιο του το site. Φοβερό. Πάντα σου για κολαγόνα τώρα.